Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν στην 11η ζωοτέχνια οι Έλληνες και ξένοι εμπορικοί επισκέπτες, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση. Το ενδιαφέρον των ανθρώπων του κλάδου ήταν έκδηλο και η προσέλευση ενδεικτική του πλούσιου περιεχομένου της ζωοτέχνια, που πέραν της ευρείας γκάμας των εκθεμάτων της περιελάμβανε συνέδρια, εκδηλώσεις αλλά και ειδικές θεματικές ενότητες όπως το Σαλόνι του Αλόγου και το Pet Festival. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν στην κάμερα του σταθμού μας ότι μόνο κερδισμένοι θα μπορούσαν να βγουν από τη διοργάνωση. Καταρχάς βλέπουμε όλους μας τους πελάτες της ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Επίσης μπορούμε να μιλήσουμε με νέους πελάτες και βλέπουμε ότι αυτό μας έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια να αναπτυχθεί και το πελατολόγιο και να έχουμε μια πολύ σημαντική ανάπτυξη στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κινηθεί με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης 25-30%. Η εταιρεία μας βρίσκεται εδώ και 18 χρόνια δίπλα στον αγροτικό κλάδο και στην χορτοδεσία με επώνυμα υλικά υψηλής ποιότητας για διάφορες εφαρμογές, είτε πρόκειται για υλικά χορτοδεσίας, είτε για δίχτυα σκίασης ελληνικής παραγωγής, είτε για άλλους σπάγκους και ύφασματα εδαφοκάλυψης, παγετοπροστασίας. Συμμετέχουμε για ακόμα μια φορά στην έκθεση της ζωοτεχνίας, ελπίζοντας σε αρκετή προσέλευση κόσμου ώστε να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα και όσον αφορά τη δουλειά μας. Είναι μια ισχυρά εξαγωγική εταιρεία, εξάγουμε τα προϊόντα μας σε πάνω από 87 χώρες, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη την ελληνική αγορά, καθώς είναι η πατρίδα μας και είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο τομέας ο οποίος μας στηρίζει και προφανώς το στηρίζουμε. Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στις κλαδικές εκθέσεις και κυρίως στη ζωοτεχνία, η οποία γίνεται στην πόλη μας. Και με την παρουσία μας φέτος θέλαμε να δώσουμε, να γνωρίσει η Ελλάδα και την καινούργια μας εταιρική ταυτότητα με το We Have a Plan. Έχουμε δηλαδή το πλάνο για να σας κάνουμε τη ζωή, να κάνουμε τη ζωή των κτηνοτρόφων ευκολότερη. Η προσέλευση στη ζωοτεχνία 2019 πιστεύω ότι είναι ελαφρώς μειωμένη. Καθοριστικός παράγοντας ήταν η πτώση τιμής γάλακτος στην εγωπροτροφία, η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κτηνοτροφίας. Ξένοι άμεσοι εκθέτες της προήλθαν από 14 χώρες, ενώ συνολικά οι ξένοι εκθέτες εκπροσώπησαν 41 χώρες εναντί 37 το προηγούμενο έτος. Πλούσιο ήταν και το πρόγραμμα των ξένων προσκεκλημένων επισκεπτών που ανήλθαν σε 380. Είδαμε πόσο μεγάλη η αγορά είναι και πόσο μας χρειάζονται οι άνθρωποι και τα ζώα τους και για τη θέρμανση το χειμώνα, για να μην πέσει η γαλακτοπαραγωγή τους και η ανάπτυξη σε ακραίες συνθήκες, αλλά και για το δροσισμό το καλοκαίρι. Έκτοτε δεν έχουμε αφήσει αγροτική έκθεση. Αγρότικα δηλαδή και ζωοτέχνια, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά και μια βιομηχανία θα έλεγα, και οι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη γιατί ζουν από τα ζώα τους και εμείς είμαστε εκεί. Είναι ιδανική υπέρδυτη θέρμανση για τα ζώα, τόσο για την ανάπτυξή τους όσο και για τη γαλακτοπαραγωγή, όπως είναι απαραίτητη και για τους νεοσούς στα κοτόπουλα, όπως είναι απαραίτητη και για τις χειρομάνες. Η εταιρεία ξεκίνησε να κατασκευάζει μηχανολογικές κατασκευές που έχουν να κάνουν σε σχέση με αγροτικά μηχανήματα. Στη συνέχεια δημιούργησε το κομμάτι ή αν θέλετε το τμήμα που παράγει θερμοκήπια και μετά από αρκετά χρόνια προσαρμοστήκαμε στην αγορά των κτηνοτροφικών στεγάστρων. Οπότε καλύπτουμε όλο αυτό το φάσμα των κλασικών κτηρίων που καλύπτουν κάποιο είδους αγροτική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα, έχουμε εξελιχθεί και κατασκευάζουμε και μονάδες φαρμακευτικής κάναβης. Οι δραστηριότητές μας είναι τόσο οι ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες, όσο και η παραγωγή φρέσκου κρέατος, κοτόπουλου, η παραγωγή αλεύρου και η παραγωγή τροφών για τα κατοικίδια ζώα, για τους μικρούς μας φίλους που έχουμε στο σπίτι μας. Η εταιρεία μας είναι από το 2006, έχει φέρει την ποικιλία της ροδιάς, τη Wonderful, στην Ελλάδα. Εδώ στην έκθεση της Ζωοτέχνικα 2019 συμμετέχουμε για να δοκιμάσει ο κόσμος τα προϊόντα μας. Η Δέθελ Expo δίνει το επόμενο ραντεβού της με τον κόσμο του αγροτικού κλάδου στην 12η Αγροθέσσαλη, η οποία θα διοργανωθεί από τις 28 του μηνός στην σκεπαστή αγορά της Νεάπολης Λάρισας.